Επειδή δεν είχαμε κάνει νίκη σε ντέρπι, δεν είχαμε ανάγκη να θέλετε, και πολύ περισσότερο είναι θετικό το γεγονός ότι η νίκη ήρθε πάνω στην πρωτοπόρο μέχρι προχθές ομάδα του πρωταθλήματος, σε μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Αυτό μας βοηθά, θέλετε, και ψυχολογικά, αλλά να πάρουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση προς θεστές, να πιστέψουν στους εαυτούς τους. Έδειξε η ομάδα ότι έχει τεράστιες δυνατότητες και επίσης είναι ότι κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές να αφήσουν στην άκρη το κακό αποτέλεσμα που είχαμε στο πρωτάθλημα με την ομάδα της ΠΑΦΟ και ήρθε η νίκη. Ναι, και ήρθε παραμονές και ενός δύσκολου προγράμματος αλλά και παραμονές του ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ το ερχόμενο Σάββατο. Σαφώς πάτε με ανεβασμένη την ψυχολογία σε ένα παιχνίδι πρόκληση, θα το χαρακτηρίζα, για την Ομόνοια, διότι αν κερδίσει θα πάει στους 33 βαθμούς και πλέον, εντάξει, όλα είναι πιθανά παρά να μείνει πίσω. Σίγουρα, εντάξει, αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα τέρπι Ομόνοια από έλο, σε όποια κατάσταση είναι η κάθε ομάδα, σε όποια βαθμολογία είναι η κάθε ομάδα, είναι το αιώνιο ντέρπι, όπως το αποκαλούμε όλοι, και αντιλαμβάνεστε τη σημασία, να θέλετε, αλλά πολύ περισσότερο να θέλετε και με βάση τη βαθμολογία, όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, θέλουμε να το κερδίσουμε και ελπίζουμε να καταφέρουμε. Το είπα πρόκληση, ανάφερα τη λέξη πρόκληση προηγουμένως, διότι η τελευταία φορά που η Ομόνοια κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ ήταν τον Απρίλιο του 2013 με τον Τόνιτο Σαββέσκι στον Πάγκο, με εκείνο το εφαντικό 3-0. Από τότε διεξήχθησα 12 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν τα έχει καταφέρει Ομόνοια να πανηγυρίσει τρίποντο. Εντάξει, χωρίς να θέλω να ακουστώ όμως και προκλητικός από την άλλη, αλλά μην αναφέρεστε σε αυτήν την προϊστορία, να μην ξεχάσουμε ότι τα μισά παιχνίδια τουλάχιστον η Ομόνοια δικαιούται να νικήσει, και για διάφορους παράγοντες που κάποιες φορές λόγω και ευθύνης, αν θέλετε, η καλής απόδοσης του δερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, πράγμα το οποίο δικαιούμαστε δηλαδή την νίκη, αλλά δεν καταφέραμε να την πάρουμε, ή και άλλων παραγόντων που πάλι δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, έχει δημιουργηθεί αυτή η προϊστορία. Εντάξει, οι προϊστορίες είναι εκεί και για κάποια στιγμή να πάβουν να υπάρχουν, όπως ήταν και χθες με την ΑΕΚ, όπου είχαμε να διεκδικήσουμε στο ΓΑΣΥΤΙ, αν δεν κάνω λάθος, πάλι 2-3 χρόνια. Ήρθε η νίκη με τον τρόπο που ήρθε. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε χθες. Αποδέχεστε όμως το γεγονός ότι η Ομόνοια στο παιχνίδι του Σαββάτου ουσιαστικά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την δική της μοίρα από το αποτέλεσμα του αγώνα? Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμη. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν ακόμα 14 παιχνίδια. Υπάρχουν 4 του τώρα του πρώτου μέρους του προαθλήματος. Υπάρχει το δεύτερο μέρος του προαθλήματος, το οποίο είναι όλες οι ομάδες αναμεταξύ τους. Είναι σημαντικό, είναι καθοριστικό. Έχει να κάνει και με τη βαθμολογία. Έχει να κάνει, αν θέλετε, και με το γόητρο. Και με την ψυχολογία πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο και με την ψυχολογία. Υπάρχει όμως πάρα πολλοί δρόμοι. Ναι. Πάντως. Όπως είπα και προηγουμένως, και να το παραλάβω, ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι οι 3 βαθμοί. Πάντως, φαντάζομαι ότι τέτοιες στιγμές, ειδικά μετά την νίκη επί της ΑΕΚ, σκέφτεστε το χαμένο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ την προηγούμενη αγωνιστική. Δηλαδή, θα ήταν πολλά διαφορετικά τα δεδομένα αν κερδίζατε το. Αν παίρνατε τους 3 βαθμούς. Ακριβώς, και να το. Ακριβώς, και έχει τα πολύ δικαίωμα. Και δεν θα κρατήσουμε πίσω από το δάχτυλο. Δεν είναι μόνο η χαμένη βαθμή με την ΠΑΦΟ, είναι η χαμένη βαθμή με την Παλαιστίνη με την έδρα μα, είναι η χαμένη βαθμή με την Άχνα. Είναι πάρα πολύ χαμένη βαθμή που του πετάξαμε τα σκουπίδια. Με τη δόξα των τελευταίων λεπτών που αντιλαμβάνεται, αν του είχαμε αυτού όλου του βαθμού ή τουλάχιστον του μισού, που θα ήταν τώρα αυτή τη στιγμή είναι μόνο. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν μπορούμε τώρα να πάμε πίσω και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Και δεν διαγράφεται το παρελθόν. Ακριβώς, είναι το τι κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Υπάρχει δρόμος, βλέπουμε την επόμενη μέρα και πρέπει να χτίσουμε πάνω στο προχθεσινό παιχνίδι και να μπούμε δυνατά στα υπόλοιπα 14 παιχνίδια και να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστό με μοναδικό στόχο του 3 βαθμούς. Ωραία. Για τις 10 τελευταίο, τελείως διαφορετικό.
Σε πρόσφατη συνέντευξη του Σκέμπρη μέσω της Μάλτας αποκάλυψε ότι υπήρξε συνάντηση του ιδίου με τον εκπρόσωπό του με την Συμβούλιο της Ομόνιας. Συζήτησαν ανανέωση συμβολέου και όπως είπε ο ίδιος αναμένει πλέον την απάντηση της Ομόνιας στους όρους που έχει θέσει. Υπάρχει κάτι από πλευράς Ομόνιας που μπορείτε να πείτε? Όχι περισσότερο από αυτά που έχει πει ο ποδοσφαιριστής. Άστε, ωραία, άστε καλά. Ναι. Είναι, όταν συζητάς μια μεταγραφή, γενικότερα μιλώ, δεν μπορείς τώρα να πεις περισσότερα όταν είσαι στη φάση να θέλετε στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Είναι λογικό αυτόν, είναι λογικό. Να είστε καλά. Απλώς πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να καλέσω τον κόσμο να δώσει, εντάξει, στο βαθμό που δικαιούμαστε βέβαια, γιατί αντιλαμβάνεστε μόνο το πέταλο να έχουμε στη διάθεσή μας για το παιχνίδι του Σάρου. Πρέπει να παιχθεί μέσα σε κοσμιότατα πλαίσια, να χωρίς τα οποιαδήποτε παρατράγουδα. Και αυτό που εύχομαι και ελπίζω και θέλω να το τονίσω αυτό, και στο τέλος της μέρας να χειροκροτήσουν όλοι όσοι θα βρεθούν και εντός των Κερκίδων, αλλά θέλετε και όλος ο Κύπριος που παρακολουθά, γιατί θα παρακολουθήσουν πάρα πολλοί κόσμος αυτό το παιχνίδι, είτε είναι ομονιάτες είτε είναι απολίστες, πρωταγωνιστές, να είναι υποδοσφαιριστές. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Πάντα είναι το πιο σημαντικό και στο ποδόσφαιρο οι πρωταγωνιστές πρέπει πάντα να είναι υποστέστες. Ούτε οι διαιτητές, ούτε οι παράγοντες, ούτε δηλώσεις παραγόντων που να επηρεάζουν, να προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους θέλω. Πρέπει αυτά να μείνουν μακριά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστοδούλου. Καλή συνέχεια. Βεβαίως μέχρι ο Σάββατο θα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Λοιπόν, αυτά και από την Ομόνια. Πάμε σε διαφημίσεις.